Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής στο νομό Ηλίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Και συνδεόμαστε και με τον υποψήφιο στην πρώτη Θεσσαλονίκη με το Πασό Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μαραβελίδη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Νικολακόπουλε. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ο πραγματικός σας εχθρός ο εφησυχασμός ή ανησυχείτε ότι μπορούν να καλύψουν τη διαφορά και κάποια από τα άλλα κόμματα? Οι πολίτες νομίζω ότι έδειξαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι θέλουν να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία και ότι θέλουν να κυβερνήσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει απολύτως αντιληπτό είναι ότι οι κάλπες θα είναι άδειες, δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος γύρος. Πρέπει να επιβεβαιωθεί αυτό το αποτέλεσμα και στις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θα περάσουμε από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Θα μεταφέρουμε το μήνυμα ότι πρέπει η χώρα να έχει ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύουμε ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και στις εκλογές της προσεχής. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο η χαλαρή ψήφο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να δώσουμε να μπει η χώρα, να αφήσουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στη λογική μιας ακόμα εκλογικής αναμέτρησης. Αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα έδινε μια ισχυρή αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία και το εμπόδισε το σύστημα της απλής αναλογικής, ένα σύστημα που νομίζω ότι πλέον όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν οδηγεί σε κυβερνησιμότητα, ακόμα και οι εμπνευστές του πλέον κατάλαβαν την αποτυχία του. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια μάχη μέχρι τις 25 Ιουνίου και θα γίνει αντιληπτό πλέον και με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, ισχυρή και αυτοδύναμη ήταν και 157-158. Δεν χρειάζεται να είναι και καλά 170-180. Γιατί ακούστηκε και αυτό από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία θα εξασφαλίζει μια βιωσιμότητα. Αυτό λοιπόν προφανώς με 158 βουλευτές είχαμε μια βιωσιμότητα, μπορέσαμε να κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες χρειαζόμαστε, θα προχωρήσουμε ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο τολμηρά, με μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Κύριε Σαουλίδη, και το Πασόκ ήταν στους χαρούμενους, αν θέλετε στους κερδισμένους της προηγούμενης κάλπης. Τι περιμένετε από την επόμενη, και σας το λέω γιατί σας έχουν βάλει και εσάς σε μια τροχιά να διαψεύδετε κάθε μέρα τη μία είδηση μετά την άλλη και να κάνετε δηλώσεις οι οποίες φαίνεται να φέρουν αναστάτωση στους φορολογούμενους? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εμείς περιμένουμε είναι να αποκτήσει ο τόπος μια αξιόπιστη προγραμματική αντιπολίτευση η οποία θα βάλει ένα stop στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα όλα αυτά τα οποία ακούγονται καθημερινά και τα οποία βεβαίως εν πολλής αποτελούν fake news και στηρίζονται και υποστηρίζονται από τα υποστηριζόμενα από την κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμάς δεν μας αγγίζουν, γιατί ο κόσμος ξέρει ξεκάθαρα ότι το δικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτικές οι οποίες τάσσονται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των μεσαίων στρωμάτων, της μεσαίας τάξης, των χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των νέων ανθρώπων και των ανέργων. Και βεβαίως έρχονται σε αντίθεση με τους λίγους και ισχυρούς, οι οποίοι τα 4 τελευταία χρόνια έγιναν ακόμα πιο ισχυροί και απέκτησαν ακόμα περισσότερο πλούτο. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι για τον έμφυα, ας πούμε, που ακούστηκε. Είναι η θέση σας ότι πρέπει να αυξηθεί, να μειωθεί? Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο τους τηλεθεατές. Η θέση μας είναι το ότι δεν πρέπει να αυξηθεί ο έμφυα. Δεν πρέπει ο έμφυα σε καμία απολύτως περίπτωση να πλήξει τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα μεσαία στρώματα. Εμείς αυτό το οποίο υποστηρίζουμε είναι αυτό το οποίο γίνεται και σε όλη την Ευρώπη και βεβαίως το έχει προτείνει από τον Ιανουάριο και ο ΩΣΑ. Να υπάρχει μια προοδευτική φορολογική πολιτική. Εξάλλου είναι πολύ συγκεκριμένες οι προτάσεις οι οποίες έχουμε καταθέσει όλο το προηγούμενο διάστημα και περιλαμβάνουν βεβαίως μειώσεις σε όλους τους έμεσους φόρους. Γιατί αυτοί είναι οι πιο άδικοι φόροι, αυτοί είναι οι οποίοι κατατρώγουν όλο αυτό το διάστημα την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και τους έχουν κατατάξει στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω μόνο από την Βουλγαρία και τη Σλοβακία. Ωραία. Σε κάθαρα λοιπόν λέτε εμείς οπότε λέμε ότι όχι ήτανε στην αύξηση του έμφυα. Ωραία, όχι στην αύξηση του έμφυα. Ήταν λάθος από τη Νέα Δημοκρατία που δεν μείωσε το ΦΠΑ, για παράδειγμα έμεσου φόρου. Και να σε ρωτήσω και για τα μερίσματα. Κατανάλωσης, βεβαίως. Και για τα μερίσματα θέλω να μου πείτε.
Βεβαίως και θα σας πω. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι μια προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων, όχι των κερδών των επιχειρήσεων. Διότι, δείτε λίγο ποια είναι η διαφορά. Μια επιχείρηση σήμερα η οποία βγάζει, μοιράζει είτε 50.000, είτε 100, είτε 1 εκατομμύριο, φορολογείται με 5%. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και βεβαίως αυτές οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με την αγορά της ενέργειας που πήρανε αυτά τα υπερκέρδη τα οποία δεν τα έπληξε η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει στο μέρισμά τους να φορολογούνται κάτι της παραπάνω, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να ασκεί κοινωνική πολιτική, να ενισχύει τους ευάλωτους Έλληνες, τα ευάλωτα νοικοκυριά, αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη. Και το παράδειγμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Σήμερα, με αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς, μέχρι 50.000 ευρώ κάποιος έχει φορολόγηση στο 5%, έχει 3.500 ευρώ. Κάποιος ο οποίος έχει μέρισμα 70.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με 4.500 ευρώ. Δηλαδή η διαφορά είναι μόλις 1.000 ευρώ. Δεν θεωρείτε εσείς και όλοι αυτοί οι οποίοι μας ακούν και όλοι όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο ότι αν θέλουμε να υπάρχουν έσοδα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το κράτος πρόνοιας, την παιδεία, το εθνικό σύστημα υγείας, τις νέες οικογένειες, τους νέους ανθρώπους, ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρχουν έσοδα. Τα έσοδα λοιπόν αυτά μπορούν να υπάρξουν, να προκύψουν μέσα από την προοδευτική φορολόγηση, η οποία όμως στα μερίσματα θέλω να γίνει ξεκάθαρο ότι σε καμία απολύτως περίπτωση δεν πλήττει τα καθαρά κέρδη. Έχει να κάνει σχέση με αυτό το οποίο μοιράζουν εκ του νόμου όλες αυτές οι εταιρείες. Εσείς θεωρείτε δηλαδή μια εταιρεία η οποία έχει μέρισμα 2 εκατομμύρια θα έπρεπε οριζόντια να φορολογείται με 5%? Είναι δίκαιο αυτό? Όταν ο Έλληνας σήμερα... Όχι, να μας πει, γιατί όντως η αλήθεια είναι, κύριε Σαουλίδη, ότι στην Ελλάδα έχουμε από τους χαμηλότερους φόρους τα μερίσματα. Έχουμε από τους χαμηλότερους φόρους τα μερίσματα στο 5%. Γιατί το έχουμε τόσο χαμηλό και ποιον θέλουμε να ευνοήσουμε, κύριε Νικολακόπουλε? Λοιπόν, καταρχάς να πω το εξής. Στις 25 Ιουνίου ψηφίζουμε και οι πολίτες ψηφίζουν στις εκλογές ποιος θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Ψηφίζουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση. Δεύτερον, βλέπω ότι αρχίζει και ομοιάζει. Άκουσα από την αντιπολίτευση ότι ενδιαφέρει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση και υπάρχει πλέον μια διαμάχη για το ποιος θα είναι αντιπολίτευση και ποιος θα ασκήσει επικοδομητική αντιπολίτευση. Οι πολίτες ψηφίζουν για κυβέρνηση. Να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα και αυτό θέλουμε. Το δεύτερον, αρχίζει και ομοιάζει πάρα πολύ η ρητορική του Πασόκ Κινάλ με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το λόγο περί αυξήσεων φορολογήσεων προέκυψε όχι από τα κανάλια τα οποία στηρίζουν κάποιο κόμμα, προέκυψε από δηλώσεις στελεχών του Πασόκ Κινάλ. Και δεν μιλάω μόνο για τον ΕΦΙΑ. Εμείς πιστεύουμε, για παράδειγμα, ότι ο ΕΦΙΑ είναι ένας φόρος που προοδευτικά πρέπει να το μειώσουμε. Ο στελέχη του Πασόκ Κινάλ μιλάνε για παραμονή του ΕΦΙΑ. Εμείς μιλάμε για περαιτέρω μείωση κατά 10%. Πετύχαμε ήδη μείωση την πρώτη τετραετία 35%. Το υποσχεθήκαμε προεκλογικά το 2019. Εφαρμόσαμε ακόμα μεγαλύτερη φορολόγηση και στην προγραμματικές μας θέσεις είναι μείωση περαιτέρω 10% και ακούμε ότι θέλουν να παραμείνει. Φόρος στα μερίσματα. Δεν μιλήσανε μόνο για φόρο στα μερίσματα στελέχη του Πασόκ Κινάλ, μιλήσανε και για φόρο στις γονικές παροχές. Το ακούσαμε όλα. Αυτό το φόρο τον οποίο μειώσαμε εμείς και προκάλεσε αύξηση συμβολέων, προκάλεσε μια κινητικότητα στην αγορά αυτή και δημιούργησε και επιπλέον έσοδα. Πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Εμείς πετύχαμε με τη μείωση του φόρου στα μερίσματα και με τη μείωση μιας σειράς από φόρους. Να θυμίσω επίσης και να πω ότι στα μερίσματα προκύπτει από το κέρδη. Αυτά τα οποία ακούω διευκρινίσεις ότι αφορά μόνο τις συγκεκριμένες στο χρηματιστήριο και όχι τις άλλες εταιρείες. Γιατί υπάρχουν και μικρότερες εταιρείες, μικρότερους βεληνικούς, εταιρείες που υπάρχουν και σε περιφέρειες. Και σε περιφέρειες της χώρας και προέρχονται από κέρδη. Ναι. Τα μερίσματα προέρχονται από κέρδη τα οποία διανέμονται. Δεν μπορώ λοιπόν να ακούω ότι δεν αφορά τα κέρδη. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Εμείς πετύχαμε λοιπόν με αυτή την προοδευτική μείωση φόρων την αύξηση των εσόδων, διότι ακριβώς μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Γιατί η επιλογή μιας εταιρείας, όταν βλέπει ότι υπάρχει υψηλή φορολόγηση, είναι να πάει σε κάποια άλλη χώρα. Και το είχαμε αυτό το πράγμα, κύριε Μαραβελίδη. Δυστυχώς είχαμε, δεν γνωρίζουμε όλοι, ότι φύγαν επιχειρήσεις για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κύπρο. Δεν φύγαν επιχειρήσεις τέτοιες στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν, προκειμένου να δημιουργήσουμε νέες επενδύσεις, προκειμένου να προσελκύσουμε επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να καταπολεμήσουμε την ανεργία, θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια προοδευτική μείωση φόρου. Και εμείς συνεχίζουμε και με άλλες μείωσεις φόρου που θα κάνουμε, όπως την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ενώ λοιπόν εμείς πάμε σε μια τέτοια λογική, κάποιοι άλλοι προκειμένου να δικαιολογήσουν
όλα αυτά τα οποία υπόσχονται στους Έλληνες πολίτες και προφανώς πρέπει να βρουν κάποια έσοδα, σήμερα μιλάνε για αυξήσεις φόρων. Έρχεται και το Πασό Κινάλ και μιλάει πλέον για αυξήσεις φόρων όπως έκανε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για παράδειγμα, από το κίνημα αλλαγής και από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ακούσει πάρα πολύ για την φορολόγηση των υπερκερδών κάποιων επιχειρήσεων, οι οποίες όντως είχαν μεγάλη αύξηση στα κέρδη τους από τη συγκυρία της κρίσης. Εσείς θεωρείτε ότι έχετε φορολογήσει τα υπερκέρδη? Εμείς δώσαμε και στοιχεία στη δημοσιότητα. Όλοι γνωρίζουν ότι φτάσαμε σε ένα υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, στο 90% των υπερκερδών, σε ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια μπήκαμε σε ένα μηχανισμό όπου πλέον από τους παραγόγους ηλεκτρικής ενέργειας αφαιρείται το ποσοστό των κερδών εκείνο που υπάρχει από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποδίδεται μέσω του μηχανισμού στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Η πολιτική η οποία ακούω και συνεχίζω να ακούω και από τον Πασό Κινάλ για μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ είναι μια πολιτική η οποία εφάρμοσε και η Ισπανία, η οποία μέχρι τώρα φαινόταν ως παράδειγμα ή ισχυριζόντουσαν στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά πλέον και στο Πασό Κινάλ, ότι ήταν ένα καλό παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα λοιπόν οδηγεί σε εκλογές, κατέρευσε η κυβέρνηση αυτή που εφάρμοσε αυτό. Τα έσοδα ήταν πολύ μικρότερα, τελικά δεν φτάσαν στους καταναλωτές. Εμείς λοιπόν οδηγούμαστε σε τι? Σε στοχευμένα μέτρα στους πιο αδύναμους. Όχι οριζόντια σε αυτούς που δεν έχουν ανάγκη. Σαφείς. Και αυτά λοιπόν τα μέτρα που απέτυχαν στην Ισπανία και κατέρευσε η κυβέρνηση των Ποδέμων και των λοιπόν κεντροαριστερών δυνάμεων, αυτά τα μέτρα μας θα εμφανίζουν κάποιοι ως σωτήριες λύσεις. Λοιπόν, όχι. Για πάμε και στον κύριο Σαουλίδη. Κύριε Σαουλίδη, εδώ πέρα μας είπε ο κύριος Νικολακόπουλος ότι φορολογήσαν 90% τα υπερκέρδη. Πόσο παραπάνω θέλετε εσείς? Μα το ψηφίσαμε στη Βουλή αυτό το πράγμα και ανακοινώθηκαν και πάνω από 374 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν έσοδα. Στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζουν να ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα. Ζουν πραγματικά σε ένα δικό τους περιβάλλον, αποστηρωμένο. Το με τη μόνη διαφορά ότι το 40% και πλέον των Ελλήνων πολιτών. Το καταλαβαίνω αυτό. Αντιλαμβάνεται άλλη πραγματικότητα, κύριε Σαουλίδη, από αυτή που αντιλαμβάνεστε εσείς. Εσείς πανηγυρίζετε για το ποσοστό σας. Στην πλειοψηφία εσείς πανηγυρίζετε για τον ακούσουμε από τις τάξεις, από τις τάξεις αυτές οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες. Ακούσαμε πάρα πολλά. Θα ήθελα εγώ να θέσω να μιλήσω και εγώ με παραδείγματα. Η Ιρλανδία, ξέρετε, η οποία έχει προσελκύσει πάρα πολλές επενδύσεις την τελευταία δεκαετία, πάρα πολλούς μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς, έχει 55% φορολόγηση στα μερίσματα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι τους προσελκύουν τελικώς ή ότι δεν τους προσελκύουν? Ότι το ζήτημα των μερισμάτων έχει να κάνει σχέση με την προσέλκυση επενδύσεων ή με την απομάκρυνση επενδύσεων? Ο λόγος για τον οποίο απομακρύνθηκαν όλοι οι βιοτέχνες και πήγαν στις γειτονικές χώρες. Και σας παρακαλώ, κύριε Σαουλίδη, κλείστε με αυτό. Ναι, και απομακρύνθηκαν και πήγαν στις γειτονικές χώρες. Ήταν η φορολόγηση. Δεν είχε να κάνει σχέση με τα μερίσματα. Από εκεί και πέρα, θα ήταν χρήσιμο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να διευκρινιστεί το εξής. Πώς αντιλαμβάνονται τη μεσαία τάξη? Η μεσαία τάξη έχει οικογενειακή περιουσία 4,8 εκατομμυρίων ευρώ ακίνητης περιουσίας, την οποία θα έχουν τη δυνατότητα να τη μεταβιβάσουν αφορολόγητα στα παιδιά τους? Αυτή είναι η μεσαία τάξη για τη Νέα Δημοκρατία. Η μεσαία τάξη είναι αυτός που έχει 50.000 ευρώ ακίνητο και το μεταβιβάζει χωρίς φόρο, κύριε Σαουλίδη. Λοιπόν, 50.000 ευρώ χωρίς φόρο. Πρέπει να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ, γιατί έχει τελειώσει. Μην λέτε αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία. Χαίρομαι ιδιαίτερα μόνο γιατί αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι η Νέα Δημοκρατία στοχεύει πλέον στο Πασό. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι ένα ισχυρό Πασό θα αποτελέσει μια αντιπολίτευση η οποία δεν θα κάνει χορηγίες προς την κυβέρνηση. Ευχαριστούμε αυτό, πολύ. Μιλάμε με εσάς, γι' αυτό αναφέρομαι στο Πασό. Αν είχα κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλό σας βράδυ.